Τα μέλη των BRICS θα συζητήσουν για πρώτη φορά τη σκοπιμότητα εισαγωγής ενός κοινού νομίσματος, ανακοίνωσε Υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής, Ναλέντι Παντόρ, αλλά πρόσθεσε ότι η απόφαση δεν θα είναι βιαστική. Η αύξηση των επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι γεωπολιτικές συγκρούσεις έχουν ενισχύσει την αξία του αμερικανικού νομίσματος και όλων των εμπορευμάτων που συνδέονται με το δολάριο εις βάρος των περισσότερων αναδυόμενων αγορών. Αυτό τροφοδότησε εκκλήσεις για μια εναλλακτική στη χρήση του δολαρίου ως παγκόσμιο εμπορικού νομίσματος, με μια επιλογή να είναι το Block BRICS που ετοιμάζεται να εισάγει τη δική του μονάδα. Όπως ανακοίνωσε το Bloomberg, το θέμα αυτό θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS στις 22 Αυγούστου στο Johannesburg. «Δεν θέλω να προδικάσω τις συζητήσεις των ηγετών των BRICS», δήλωσε η Υπουργός Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασίας της Νότιας Αφρικής, Ναλέντι Παντόρ. «Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε και να συζητήσουμε με το σωστό τρόπο», πρόσθεσε. Οι BRICS αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και σχεδόν το 1 τρίτο της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής, καθιστώντα τους ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά μπλοκ του κόσμου.